Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατραπού Είναι 5η 16 Μαρτίου του 2023 Και όπως έχουμε προαναγγείλει στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο έρχεται πάλι Ο επισκέπτης Ο δολοφόνος γυρνά στο τόπο του εγκλήματος <coughs> Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσατε την συνδρομητική εκπομπή όσοι είστε συνδρομητέ, όσοι θέλετε να γίνετε παρά το join κάτω, τρία βήματα είναι Επιλέγετε έστω νέο ερευνητή. Μετά μπορείτε να κάνετε upgrade αν θέλετε. Μπαίνετε μέσα, ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμή. Πληρώνετε, μπαίνετε και βλέπετε τι συνδρομητικέ εκπομπέ. Κάπω έτσι θα πάει από εδώ και πέρα, κυρίε και κύριοι. Ε, θα δώσω πολύ μεγάλο φόρτο στο συνδρομητικό μέρο του καναλιού. Γιατί ορισμένα πράγματα, όπω σα εξήγησα και στο short, στο μικρό βιντεάκι των 7 λεπτών το απογευματάκι, ορισμένοι το παίζουν. Ε, πώς Πώ να το πω. 105 το αλεπουδάκι και 100 η αλεπού. Εντάξει λοιπόν, και δεν με αναφέρουν για να μην με ματιάσουν, βρε. Τα κουτσουνάκια μου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και λίγο πιο πριν είχαμε, είχα κάνει πάρα πολλές εκπομπές και αυτές οι εκπομπές μείνανε στο προηγούμενο κανάλι οι οποίες ασχολούσαν με κάτι που είχε να κάνει με, ένα, με μια τριπλέτα, στο πούμε έτσι. Η τριπλέτα αυτή είχε να κάνει με μια βοή ένα περίεργο χρώμα στον ουρανό και παράλληλα κάποιες λάμψεις. Λοιπόν, οι λάμψεις εξηγήθηκαν πάρα πολύ με το Starlink του Elon Musk. Επίση επίσης το χρώμα στον ουρανό μας είπανε αυτοί ξέρετε αυτοί που τώρα λένε ότι ξέρουν τα πάντα για το τρένο και μα μας κράζουν ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι και ότι ασχολούμαστε στον κορονοϊό με κάποια πράγματα. Τουλάχιστον εσεί εδώ πέρα μέσα ξέρετε τι εκπομπέ έχω κάνει στον κορονοϊό και αν ήμουν θεωρία συνωμοσία ή όχι. Ε, αλλά η οχι βοή... αλλα η βοή είχε ξεκινήσει από ένα περίφημο βίντεο που μου είχε στείλει ένα φίλο μου, φορτηγατζή από τη Γερμανία με τι λεγόμενε. Ε, σάλπιγγες της αποκάλυψης, όπου πράγματι είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είχα ε, αναγάγει σε θέμα μέσα από τις εκπομπές στο προηγούμενο κανάλι και ήταν ένας ε, αποκρουστικός ήχος ο οποίος ε, ακουγόνταν λες και ξέρω εγώ οι ορδές των, ε, των, βαρβάρων τα όρκς στο Lord of the Rings επιτίθονταν στην ανθρωπότητα ε, βοές σάλπιγγες Αποκρουστικό ήχο, κραυγέ και κάτι το οποίο μα τρέλαινε. Είχαμε τότε του Εξυπνάκηδε. Αυτού του Εξυπνάκηδε δυστυχώ με ακολουθούν από κανάλι σε κανάλι. Και ίσω σήμερα είναι και μια ευκαιρία κάποιοι από αυτού πάλι να πεταχτούν να πούν την λυθιότητά του και να οδεύσουν στο μαγικό κόσμο του Μάρμπουργκ. Είναι τρει ώρα, σε όλο τον πλανήτη που ξεκινάει η μόρα ήταν τα κλασικά, οι κλασικές αυτές βλακίες ερωτήσεις. Ε, ξέρω εγώ, να φτιάξεις λίγο τα μάτια σου, οι λάμψεις δεν είναι τίποτα. Και ο ουρανός, όχι μια χαρά είναι, εσύ δεν το βλέπεις. Είχαμε και τις επεξηγήσεις, η βοή είναι, λέει, το ερκοντήσουν του διπλανού. Το ξέραν αυτοί. Ξέραν που μένει ο άλλος και ξέραν ότι είναι το, το του το διπλανού. Σήμερα κύριε και κύριοι, όπως και τότε, θα κάνουμε ένα πείραμα. Και το πείραμα αυτό θα έχει συνέχεια σήμερα, εάν ξυπνήσετε βράδυ, πάρα πολύ ξυπνάνε για να κάνουν την προσωπική τους ανάγκη, αϊπνίες, άγχη, ερωτικές απογοητεύσεις, ροχαλίζει ο σύζυγος ή η σύζυγος, και τα και τα Τα παιδιά κλαίνε. Θα βγείτε έξω από το διαμέρισμά σας. Ενώ σε μπαλκόνι, σε παράθυρο, βγείτε στην πολυκατοικία στο πλατήσκαλο και το τίποτα άλλο και θα παρατηρήσετε τον ουρανό. Θα δείτε εάν έχει άλλο χρώμα, δηλαδή το κλασικό μαύρο να είναι... Κάποιοι μου λέγανε παλιότερα ότι ήταν φωτίζε πάρα πολύ, κάποιοι μου λέγανε ότι ήταν ροζ. Αυτό είναι ο ιονισμός της ατμόσφαιρας και είναι αυτά τα επακόλουθα του χάρπ. Και θα δείτε αν υπάρχει μια βοή και αν υπάρχουν λάμψεις. Αυτό που δεν σημαίνει ότι αν έχετε τέτοια πληροφορία ήδη αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορείτε να τη γράψετε εδώ ή καλύτερα ακόμα κάτω από το βίντεο και όχι στο chat, κάτω από το βίντεο, σαν μήνυμα για να μείνει και να μπορούμε να έχουμε μια βάση δεδομένων. Ε... Οι πληροφορίες που έχω καταρχήν να σου πω το εξής, ότι εγώ συνηθίζω να έχω έναν ύπνο ο οποίο ε, συνήθω έχει μια διακοπή κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Είτε να πιω νερό, είτε να πάω στην προσωπική μου ανάγκη κτλ. Εγώ χθε το βράδυ, χθε το βράδυ, φτάνοντα στην μαγική ώρα, ποια είναι η μαγική ώρα, φίλε και φίλοι, ποια είναι η μαγική ώρα, η μαγική ώρα είναι το 03:33. Δεν είναι το 3 η ώρα. Το 3 η ώρα είναι η έναρξη. Η αποκορύφωση είναι το 0 Εγώ 0-3 και 33 χθε ξύπνησα. Δεν δέχτηκα επίθεση μόρα. Α, και αν δεχτήκατε χθε επίθεση μόρα, γράψτε το. Και σα λέω, καλύτερα να το γράψετε κάτω από το βίντεο και όχι στο chat. Εγώ δεν δέχτηκα χθε επίθεση μόρα. Ούτε ξύπνησα το πρωί με σημάδια, ούτε δαγκώματα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Του άλλου δεν είναι κάτι το οποίο ε, συνηθείς, είναι συνηθές να έχω ούτε δέχομαι έχουμε επίθεση οπότε ξαφνικά κυρίες και κύριοι 3 και 33 άκουσα μια μια βοή για να σας πω την αλήθεια αισθάνθηκα ότι και τα αυτιά μου είναι βουλωμένα που δεν ήταν δεν μένω στις Άλπεις μένω στην Κυψέλη Λοιπόν, κάποιος να με πειράξει, δεν υπήρχε εκείνη την ώρα και γενικώ. οπότε ξαφνικά ακούω μια βοή. Άνοιγω το παράθυρο, το, έχω μια βεράντα αρκετά μεγάλη, κοιτάω, μαζεμένες οι τέντες, δεν υπάρχουν οι λάμψες. Κοίταξα για άστρα υπήρχαν σύννεφα δεν ήταν ιονισμένη η ατμόσφαιρα. Ούτε υπήρχε άλλο χρώμα. Αλλά εγώ άκουσα μια βοή. Άνθρωποι που έχουν αυτό που λέγεται σύνδεση με τον άλλο τους εαυτό, μια μεγάλη εκπομπή αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ο άλλο εαυτό και σε ποιο σύμπαν είναι, σε, ποιά, σε τι άλλο σημείο, συνδέεται και με τα ακασικά αρχεία, με το ακάσα, τον Εθέρα δηλαδή. Ακάσα είναι Εθέρας. Και καταγράφω εγώ σαν μαρτυρία ότι υπάρχει μια βοή. Δεν υπήρχε κάποιο air condition ανοιχτό, δεν υπήρχε κάποιος τσακωμός σε κάποιο σπίτι, δεν υπήρχε ούτως ή άλλως το άκουσα εσωτερικά από το σπίτι με απλώ ανοιχμένο ένα παράθυρο στο μπάνιο, ούτω ώστε να μην υπάρχει εισρωή και του αέρα του κρύο μέσα στο σπίτι. Και μένα μου γέννησε σε αυτό το πράγμα. Είχαμε κάνει και παλιότερα εξηγήσει τι είναι αυτό. Αλλά α πούμε λίγο τα πράγματα όπως τουλάχιστον έχω εγώ μια θεωρία, η οποία ίσω θα ανατρέψει πάρα πολλά πιστεύω που έχετε. Και παράλληλα, θα γεννήσει και καινούριε ερωτήσει και πιθανόν και καινούριε διαφωνίε. Ξέρετε κάτι. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα, εγώ πιστεύω ότι το χάρπ αυτή τη στιγμή χτυπάει την Ελλάδα, και εγώ πιστεύω ότι το χάρπ αυτή τη στιγμή αιωνίζει την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και προκύπτουν πάρα πολλοί σεισμοί. Να βάλω και μια παρένθεση να σας πω ότι ήδη. Και πριν το ξεκινήσω την εκπομπή και ένα φίλο μου μου έστειλε ένα χάρτη, ήδη αρχίζουν και γίνονται σεισμοί σε βάθο 10 χιλιόμετρων στο βόρειο κομμάτι του ρήγματο τη Ανατολία, εκεί που χτύπησε παλιότερα την Κωνσταντινούπολη, λίγο προτού το δικό μα σεισμό. Και μου φαίνεται αυτή η διπλωματία των σεισμών θα συνεχιστεί και λίγο περισσότερο. Το χάρπ στην περιοχή μα ιονίζει την ατμόσφαιρα. Αύριο, Παρασκευή θα υπάρχει, λέγεται, μια βροχόπτωση, ένα άσχημο καιρό. Οπότε, όταν τελειώσει αυτή η βροχή, δεν θα συνεχίζει 10 χρόνια τα λοιπά. ο ουρανό υποτίθεται ανοίγει. Τότε είναι ευκαιρία να δείτε αν έχει αλλαγή το χρώμα. Για τις λάμψεις υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες. Μία εκ των οποίων που πάρα πολύ την έχουν πατήσει είναι τα φώτα του πύργου του Πειραιά. Του επωνομαζόμενου του, πύργου του, πύργου Σκυλίτς. Ή τα κέντρα διασκέδαση κάτω στη παραλιακή που τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα περισσότερα κλειστά, τα οποία χτυπάνε στα σύννεφα πάνω με δέσμε, φωτό και νομίζει ότι έχει έρθει η εξωγήινη, όπω είπα στη χθεσινή με δεσμε φωτο και νομιζει οτι εχει ερθει η εξωγηνη οπω ειπα στη χθεσινη εκπομπη και θα μα κάνουν επίθεση. Παρεπτόντω με τη χθεσινή εκπομπή με τα UFO, παρόλο που πέθηκε στι στι 12.30 το βράδυ. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και πάει να περάσει και την εκπομπή που είπα για την ραδιενέργεια στα τέμπη. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Κίδο, κούντο. <κυκυκλή> ε, δεν είμαστε μόνοι στον πλανήτη. Το είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή. Με το report που υπάρχει από το Πεντάγωνο. Ψάξτε το, παιδιά. Όλες οι εφημερίδε το έχουν κρατημένο. Ψάξτε το. Και μάλιστα είναι και δύο version. Είναι η version που γράφει UFO και ο τίτλο μπροστά είναι γεωφό και είναι και η version που γράφει WAP, abnormal, φαινόμενα τα λοιπά, όπω το λένε και κάποιοι άλλοι. Και βγάλαν δύο versions. Είναι όμω ίδια τα πράγματα μέσα. 12 σελίδε είναι, ε, και λέει κάποια πράγματα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται, ο ιονισμός της ατμόσφαιρας προκαλεί κάτι το οποίο θα σας το πω πρώτα τι προκαλεί και μετά θα σας πω τι είναι αυτό που το προκαλούσε σε άλλες περιπτώσεις. Έντονους πονοκεφάλους. Η μικρανία. Κλείσιμο των ματιών δεν μπορείτε να τα κρατήσετε ανοιχτά. Δυσκολία στην αναπνοή. Ερεθισμένος λαιμό. Συνεχόμενος βήχας έστω και αν δεν καπνίζετε. αίσθηση κούρασης. αίσθηση ζάλης. Ναυτία, Εντό εισαγωγικών τροφικέ δηλητηριάσει, οτιδήποτε τρώτε θέλετε να το εξάγετε. Μη καλή ψυχολογική κατάσταση και καμιά φορά πιάνετε τον εαυτό σα. Θα ακούσετε λίγο περίεργο να λέει πράγματα που δεν θέλετε να πείτε. Σαν να χάνετε τον έλεγχο. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο πελάτη έχει πάντα δίκιο και ότι στην πραγματικότητα θέλει να του πει τα πάντα όλα. Λοιπόν, τι στο παρελθόν τι προκαλούσε όλη αυτή τη συστάδα των, ας το πούμε έτσι, των κακών ενεργειών, των συμπτωμάτων. Ο αεροψεκασμός. Ο αεροψεκασμός, που έχουμε μιλήσει τόσο πολύ γι' αυτό, είχαμε την εντύπωση, ότι γίνεται μόνο πρωινέ ώρε ή, έντο, ή έστω απογευματινέ. Είναι σαν αυτό που είχαν πει τότε που είχαν αποκλειστεί χιλιάδε αυτοκίνητα πάνω στην Αττική Οδό, ότι χιονίζει μόνο το, το πρωί. Το βράδυ δεν χιονίζει καθόλου. Εδώ τώρα έχουμε ένα, μια τριάδα. Την οποία την τριάδα αυτή την εξελίξανε σε σχέση με αυτό που είχαμε αντιμετωπίσει με τον κορονοϊό. Υπάρχει μια τεράστια επίπτωση στη γειτονιά μας από την κεραία του Χάρπ στο Κόσοβο. Παράλληλα, και το έχουν πει και στι εκπομπέ για τους αεροψεκασμούς, έχουν αρχίσει και κάνουν νυχτερινούς αεροψεκασμούς. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό που ρίχνουν τους αεροψεκασμούς, ίσως έχουν ρίξει περισσότερες ποσότητες. Ειδικότερα είναι η χθεσινή βραδιά, μια περίγη βραδιά. Άρα, έχουμε την επίπτωση του χαρ στη ζωή μας, αλλάζει τον καιρό, αλλάζει και τη δικιά μας διάθεση. Αέρο ψεχασμού στους νυχτερινούς που δεν τους βλέπει κανένας και με ενισχυμένη δόση. Χθες ήταν μια περίεργη μέρα, διότι από τις 12 το βράδυ και μετά τυπικά δεν υπήρχαν πτήσεις. Σήμερα από το ελεύθερο Βενιζέλος δεν έφυγαν Ούτε μία πτήση λένε. σω φύγαν κάποιε, αλλά. Λιάρτζατ και τέτοια πράγματα. Άρα και σήμερα το βράδυ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το 15ο λεπτό τη εκπομπή. Και 3 η πρεμιέρα 18 είναι γύρω στι 11.33. Αν έχει ξεκινήσει 11.15, σε λίγη ώρα από τώρα, σε μία ώρα από τώρα, θα λήξει η απεργία. Και θα αρχίσουν να φεύγουν πτήσει. Οι πτήσει αυτέ. Κάποιε από αυτέ είναι και καλυμμένε πτήσει αεροψεκασμού. Άρα, σε 3 ώρε, 3,5 στι 3 και 33, μην βάλετε ξυπνητήρι, θα σα εξηγήσω. Αν ξυπνήσετε και πάτε, θα τσεκάρετε αυτά τα 1, 2, 3, 4 πράγματα. Και λέω να μην βάλετε ξυπνητήρι, διότι το 3 και 33. Βγαίνει με την, με την καταγραφή όλων των περιστατικών και στον οργανισμό μας, είναι ένα ξυπνητήρι εσωτερικό, το οποίο το έχουμε κανιβαλίσει. Διότι εκείνη την ώρα, γίνεται η επίθεση της μόρας. Η επίθεση της μόρας γίνεται, επειδή έχουμε πει ότι η έρκουσα σκιά έχει κάποια, κάποιους οργανισμούς, κάποια πλάσματα, τα οποία μας έρχονται σαν επιθετικά, στον οργανισμό μα γιατί θέλουν να κάνουν αυτό που λέγεται ποζές, την κατοχή, να πάρουν ουσιαστικά την ενέργειά μα, είναι μια μορφή θα έλεγα τοξικών ενεργειακών vampire που προσπαθούν να μα πάρουν την ενέργεια. Προσέξτε τώρα έναν συνδυασμό. Αυτή η χρονιά δεν είναι καλή χρονιά. Σα το έχω πει εδώ και καιρό. Αυτή η χρονιά είναι η χρονιά Fisting. Και πραγματικά ο Μάρτιο, και ειδικότερα μέχρι τι 20 του μηνό, και αστρολογικά, που είναι μια επιστήμη η οποία κάποιοι την πιστεύουν, κάποιοι δεν την πιστεύουν, έχει αυτά που λένε τα ανάδρομα. Τα ανάποδα, τα από εδώ, τα από εκεί. Τελειώνουμε. 16, 4 μέρε. Άρα, αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μα υπάρχει μια κατάπτωση. Η κατάπτωση αυτή ξεκίνησε από αυτό το τελετουργικό δυστύχημα στα τέμπη. Το οποίο το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ. Ο οργανισμός, η άμυνα του οργανισμού έχει πέσει. Παράλληλα, αυτοί που χειρίζονται την κεραία του ΧΑΡΠ δίνουν. Δίνουν φουλ με αποτέλεσμα... Έχουμε μπει στην άνοιξη και ξαναξεκινάμε να γυρίσουμε στο χειμώνα για τριήμερα, τετραήμερα και οτιδήποτε άλλο. Άρα, έχουμε την παρουσία του χαρπ, το οποίο το χάρπ αφήνει μήνυματα πίσω, αφήνει στοιχεία, τη βοή, τη λάμψη και, το και το χρώμα στον ουρανό. Όμως, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και ακούμε και για τη μόρα και τα λοιπά, όσοι είναι ενήμεροι και έχουν λάβει τις ασπίδες τους, έχουν σηκώσει τις ασπίδες τους, είναι καλυμμένοι. Όσοι όμως ακούνε πρώτη φορά, παθαίνουν ένα σοκ. Το σοκ αυτό κύριε και κύριοι είναι ότι αντιλαμβάνονται πλέον ότι αυτό που περνάνε σχεδόν καθημερινά τη συγκεκριμένη ώρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει όνομα, επεξήγηση και το έχουμε πει από εδώ πέρα. Η, η, όχι η γενιά μας. Η τριετία αυτή έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει αύξηση της ταχύτητας του χρόνου, έχει αύξηση της αμνήμης, της αμνησίας δηλαδή, και έχει αύξηση της άγνοιας. Θα εξηγήσω το καθένα από αυτά. Δεν αισθάνεσαι ότι ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Μπαμ μπαμ Χριστούγεννα, είμαστε μέσα Μαρτίου. Από την πρωτοχρονιά μέχρι τώρα, Πραγματικά είναι βασανιστική η περίοδος Αλλά παράλληλα έχει περάσει και γρήγορα Και δυστυχώ Τα κακά θα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο Αμνησία Ξεχνάμε Ή μας κάνουν με διάφορους τρόπους Να ξεχάσουμε Ξεχνάμε το στάθι Και κάνουμε θεούς τα μάντα καθάρματα Ξεχνάμε Το λιγνάδι Που βγήκε έξω με δεκαετία αναστολή Με δύο βιασμούς Ξεχνάμε το Φιλιππίδη, που είναι έξω, καταδικασμένος. Ξεχνάμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που με 30 χιλιάρικα πρέπει να πάρουν 8 εκατομμύρια. Ξεχνάμε ότι αυτοί που έρχονται τώρα, καβάλα στο άλογο, υποτίθεται μειώσαν και τη διαφορά, η Σιριζέη, είναι χειρότεροι και από τους, αυτούς που είναι τώρα. Και αυτοί είναι χειρότεροι από οποιαδήποτε άλλη φορά. Και γενικώ όλοι τους είναι χειρότεροι. Ξεχνάμε και μας βάζουν παραπέτασμα τον πατέρα Αντώνιο αν ισχύουν αυτά τα πράγματα μιλάμε για τον υποψήφιο για βραβείο στα, πώς ήταν, στα, βραβείο, στα στις ταινίες πορνό ξεχνάμε τις υποθέσεις που ξεκίνησαν τα ΜΙΤΟΥ Τώρα τα μητού τι είναι, πα να κάνει ένα φλερτ, α πούμε, κάπου τα λοιπά και στο σου κάνω καταγγελία. Είναι ότι περνάνε οι κοπέλε από τη Σκανδιναβία που έρχονται εδώ πέρα μέσα και έχουν κάνει ασφάλεια βιασμού. Και αυτοβιάζονται μόνε του. Τέτοιε περιπτώσει έχουν βρεθεί πολλέ. Με χρήση κτλ. Ξεχνάμε την πισπυρίγκου. Θα την αθωώσει ο άλλο. Η καλά δεμένη υπόθεση. Τώρα μου λε τι σχέση έχουν αυτά. Όλα αυτά έχουν μπει στο μυαλό και δημιουργούνται καταστάσει για όνειρα. Εγώ για όνειρα δεν μιλάω πολύ συχνά. Αλλά ξέρετε ότι ό,τι βλέπει η ακίδα γύρω-γύρω το, το μυαλό μπαίνει στο, στο υποσυνείδητο πίσω και επεξεργάζεται. Αυτά που βλέπουμε είναι πολύ κακά. Μπορεί να μα βρίσκουν τρόπου να τα ξεχάσουμε από τα μάτια μα και από την προστινή μνήμη. Α το πούμε έτσι. στο πίσω μέρο μένουν. Και τι υπάρχει τώρα, Υπάρχει αύξηση των εφιαλτών και αύξηση ραγδαία της αϊπνίας. Πώς το βλέπουμε. Δείτε τις διαφημίσεις. Δεν διαφημίζετε κάτι το οποίο να είναι εξαργό για την ευεξία, αλλά κάτι για να κοιμηθεί. Το συνειδητοποιείτε. Δεν διαφημίζετε κάτι για την ευεξία. Πάρε αυτό το χάπι για να νιώθεις καλύτερα. Αλλά πάρ' το και κοιμήσου. Κοιμήσου. Ο ύπνος είναι μια μορφή θανάτου. Κοιμήσου. Δεν είναι μόνο να ξεκουραστείτε το μυαλό, είναι ότι σου κοιμίζουν τα πάντα. Όμω, η έλευση τη μόρα είναι πραγματική. Κυρίε και κύριοι, θα το δείτε. Έχετε σημάδια πάνω σα. Κοιμάστε μόνοι σα και έχετε σημάδια πάνω σα. Και ναι, τον νύχι μπορεί να εξέχει, γιατί είναι το παλιό, το, το γνήσιο, το ορθόδοξο, το πασόκ που είχαμε το, το νύχι τόσο για να ξέρουμε το αυτή. Ε, αλυσίδα 200.000, αυτά τα λοιπά και πήγαινε για το πίδομα ενεργεία και, και το νύχι μέχρι εδώ για να ξύνει τα αυτή. Αλλά παράλληλα έχουμε ασταθή ύπνο. Μνήμες που επανέρχονται κοιμισμένες το πρωί ότι κάτι ήταν πάνω σου. Άσχημη μυρωδιά στο σπίτι. Έστησε ότι κάποιος επάταγε εδώ, στο στέρνο, αυτή είναι η μόρα που σε παράει εδώ στο στέρνο. Κάτι βλέπει στην άκρη του δωματίου, κόκκινα μάτια, μαύρη φιγούρα. Να το πω περισσότερο γιατί το έχω πει, οι γυναίκε αισθάνονται ότι κάποιο τις πείραξε σεξουαλικά και είναι μόνο στο σπίτι. Υπάρχουν καταγεγραμμένες και εμπειρίε από γυναίκε που, θεω... που ότι κάποιο του έκανε έρωτα για να μην το πω, να μην το πω πιο χιδέα, ας πούμε. Γιατί δεν είναι έρωτα. Έρωτα είναι όταν είναι και οι δύο συνενούν. Είναι, είναι κάποιο που τη βίασε ουσιαστικά. Και όλα αυτά στο κρυφό περιβάλλον του σπιτιού μα, στο οποίο έχουν και όλα τα προηγούμενα τα σημάδια. Και πω ένα κέφαλο το ένα, το άλλο, το λοιπά. Πυρετό σε κάποια φάση. Αυτά είναι συνδυασμό. Η επικυρία αρχή το χάρ αεροψεκασμοί, κακή διάθεση από διάφορα γεγονότα και παράλληλα η μόρα η οποία τους, τους διαφεντεύει, φυτευτά και άνθρωποι είναι από τη μόρα, από την έρπεσα σκιά, στέλνει και τη μόρα. Θα πει κάποιος καλά την έχει ακούσει ας πούμε έτσι και τα λοιπά. Εγώ δεν θέλω να το κάνω θρησκευτικό το κομμάτι, πάντως σε μια επαφή που είχα με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, πολύ σοβαρό, μου είπε το εξή μου λέει, σε κατανοώ απόλυτα. Σε κατανοώ απόλυτα, διότι ξέρεις κάτι, αυτές οι μάχες γίνονται παντού. Αυτές οι μάχες γίνονται και στον ονειρικό κόσμο, αυτές οι μάχες γίνονται και στον πραγματικό κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι και η τελική μάχη, σύμφωνα με την Αποκάλυψη, είναι ο Αρμαγέδων. Ο οποίος είναι περιοχή. Και υπάρχουν χιλιάδες εξηγήσει για το τι είναι ουσιαστικά απ' έξω που έρχεται στον πλανήτη και τι είναι εδώ στον πλανήτη, το οποίο προσπαθεί να διαρρήξει την ασπίδα που έχουμε κάνει όλοι εμείς οι άνθρωποι, γιατί σα λέω ότι η θεωρία μου είναι ότι καθένα από εμά είναι φύλακα και της γνώσης και αντίπαλο τη έρπου Και εφόσον γνωρίζουμε ένα με τον άλλον, τότε δεν μπορεί να μα επηρεάσει. Πολύ φοβάμαι όμω ότι αυτό έχει ήδη συντελεστεί. Τώρα, υπάρχουν μελέτε που λένε ότι κάποιε ειδικέ συχνότητε, επειδή με ρωτάτε και πάρα πολύ, ε, κάποιε ειδικέ συχνότητε, εάν τα τραγούδια ακούγονται σε αυτές τις συχνότητες, γίνεται αυτό που λέγεται healing, ηρεμή το μυαλό κλπ. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το Massive Attack, τότε σαν Massive Attack. Το Attack το κόψαν μετά την επίθεση των Αμερικανών στον κόλπο το 1991, όπου βγάζουν ένα τραγούδι εκεί το Φεβρουάριο του 1991, το Αμφίνι Συμπάθη. Το Αφήνει Σύμπαθη είναι ένα αγαπημένο τραγούδι δικό μου και ψάχνοντας αυτές τις συχνότητες βρήκα ότι υπάρχει και ένα ένα τραγούδι μες στο YouTube το οποίο λέγεται Massive Attack Αφήνει Σύμπαθη 432 Hz Εγώ συ... έχω μια, ένα... μια συνηθισμένη ένταση όταν ακούω τραγούδια στο YouTube Άκουσα πολλές εκτελέσεις. Την original, αυτή που έχει γυριστεί στη, στη στην πόλη με τις συμμορίες. Του Paul, τη Ockerfield, τη, τη version. Και ακούω και αυτή την τον massive, massive attack, το Anthony Sympathy, 432 Hz. Σας πληροφορώ ότι εγώ που λατρεύω αυτό το τραγούδι, όταν το άκουσα σε 4.32, το λάτρεψα ακόμα περισσότερο. Ενώ είναι ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα είναι στενάχωρο τραγούδι. Εμένα μου δημιούργησε συναισθήματα εφορίας. Όχι εφορία να πάω πληρώσω, έτσι. Εψιλον ύψιλον, εφορίας. Βρήκα, έψαξα στο YouTube και βρήκα και άλλες συχνότητες. Και προσπάθησα να παίξω αυτό το τραγούδι, δεν το βρήκα σε άλλη συχνότητα, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν 432, κάτι 8 ώρα, 7 ώρα, 5 ώρα. Το βάζει 12 ώρα το βράδυ, παίζει μια μουσική σε συχνότητα 432 και άλλε συχνότητε. Μη... Τώρα το να αρχίσετε να μου αραδιάζετε συχνότητε είναι κάτι το οποίο μου είναι αδιάφορο. Τώρα σα λέω για την 432. Μάλιστα κάποιοι κάνουν claim, δηλαδή ισχυρίζονται ότι αν ακούσεις αυτό το ωρο που είναι στην τάδε συχνότητα, θα σου ανοίξει το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι, εδώ. Σε αυτό θα διαφωνήσω κάθετα. Δεν ανοίγει το μάτι, το τρίτο μάτι, δικότερα, με τη μουσική. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά την ενασχόλησή μου με το χώρο αυτά τα χρόνια και την, την επίσκεψη που είχα κάνει στο, σε ηλικία μας στα 18 χρονών ότι είχα τελειώσει τι πανελίνε εξετάσει. Στο Σάι Μπάμπα που με είχε, το έχω πει και στην φυγόκεντρο, όταν μίλησα για τα παιδιά ή Ντίγκο και τα λοιπά, ότι μου είπε ότι εσύ είσαι, ένα, είσαι Rainbow. Εγώ το μεταξύ, το μόνο Rainbow που ήξερα ήταν με, το, με τον Ντίο, το συγκρότημα, το Rainbow. Ήξερα για τσάκρα τέτοια πράγματα, αλλά δεν ήξερα ότι είναι ανοιχτά και όλα αυτά. Ε, ξέρετε κάτι, για να πουλήσει κάποιο, γιατί αυτά τα κομμάτια, αυτά, αυτά τα healing songs έχουν περίπου στο 1 εκατομμύριο προβολές, 2 εκατομμύρια προβολές, 30 εκατομμύρια προβολές. Είναι λεφτά. Αν έχουν βάλει και διαφημίσεις, δεν βάζουν διαφημίσεις ποτέ ενδιάμεσα, γιατί θα διακοπεί το healing, αλλά βάζουν στην αρχή και στο τέλος. Και είναι αρκετά λεφτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σου πει οτιδήποτε. Υπάρχουν 5-6 healing sessions, τα οποία είναι 4 ώρων, 3 ώρων, το οποίο μπορείς και να δουλεύεις και στο σπίτι κιόλα και να ακούς αυτή τη μουσική, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και δεν θα κάνω suggestion, να σας το πούμε έτσι. Αλλά φανταστείτε τώρα, χάρη έχουμε πει για την 118 συχνότητα που έβγαζε το μηχάνημα το Μεντμπέντες στην Πεντέλη. Φανταστείτε τώρα ότι αυτοί ισχυρίζονται ότι αλλάζουν την άβρα, ότι σε βοηθάνε να, να χαλαρώσεις, ότι ανοίγει το τρίτο μάτι, ότι αλλάζει το χρώμα της άβρα, ότι διώχνει το κακό. Κάποιοι ισχυρίζονται ακόμα ότι διορθώνονται και κάποιες ανομαλία στην υγεία του, του ακουστή, α το πούμε έτσι. Αλλά αυτή η βοή που ακούγεται, την οποία εγώ παρόλο που είμαι και προετοιμασμένο, δεν έχω καταφέρει ποτέ να την ηχογραφήσω, αλλά ηχογράφησα, τότε, μάλλον το κοίταξα τότε με το φίλο μου που είχε στείλει από τη Γερμανία τη Άλπικε και υπήρχε μια συχνότητα την οποία θα μου επιτρέψετε να μην σα την πω. Γιατί ξέρετε πολύ εύκολα, άμα ξέρει κάποιο μια συχνότητα, μπορεί να σου φτιάξει ένα τραγούδι και να το φτάσει να είναι αυτή η συχνότητα. Και εγώ δεν θέλω να είμαι συμμέτοχο σε κολπάκια και τέτοια πράγματα. Μέσω των συχνότητων μπορεί να και να υπνοτήσει κάποιον. Οπότε φανταστείτε τώρα ότι αυτή η βοή μπορεί να είναι μια συχνότητα, α την πούμε, η συχνότητα Χ, η οποία κάνει τον κόσμο μαλθακό. Να ξυπνάει. Να έχει αμνησία, όπως είπα προηγουμένω. Να έχει και άγνοια. Να έχει την πληροφορία και να μην ξέρει τι να την κάνει. Κάποια στιγμή, αυτό το καϊνάριο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο, ο πρωθυπουργό μα είπε ότι ο εγκλισμός στο lockdown σε αυτή τη χώρα ήταν ένα πείραμα. Βιφροβεντετα, Vendetta. όλοι οι εγκλεισμένοι μέσα, England prevail, έτσι, η Αγγλία θα θριαβεύσει και όλοι μέσα μέχρι που αυτός χάλασε τη μαγιά. Τη μαγιά αυτός τη χάλασε κάνοντας ένα πράγμα μόνο ελάτε τώρα εδώ να κάνουμε πραγματικά αυτό που έλεγε χθε ο φίλο που έγραψε ότι όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ του με μαγικού αόρατου δεσμού. Τι έκανε πέρα από τι εκρήξει ο ήρωα στο v έβαλε μουσική στη ζωή των ανθρώπων. Συχνότητα. Η οποία αυτή η συχνότητα είχε διακυμάνσει. Παίζει ένα συγκεκριμένο τραγούδι όταν κάνει εκρήξεις, Το Overture 1812. Και στην κορύφωση, μάλιστα υπάρχει και σκηνική παρουσία αυτού του συγκεκριμένου του, του κομματιού, με κανόνια. Στην, στην κορύφωση αυτού του τραγουδιού, αυτού του κομμα, κλασικού κομματιού, που γίνονται οι στο Big Bang και λοιπά, είναι που ξυπνάει ο κόσμος. Άρα, πώς μπορούμε να κάνουμε αντεπανάσταση, στο το πούμε έτσι, σε αυτή τη βοή, πρώτα πρώτα να καθαρίσουμε το χώρο μας. Δεν εννοώ να βάλουμε σκούπα. Και δεύτερον, μπορούμε να βάζουμε κάποιες μουσικές το βράδυ, όταν έχεις αϊπνία. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ άνθρωποι να ακούνε healing κομμάτια, δεν το βάλετε σε ένταση, δεν είναι το τρελέγκας. τι να μας και αυτά λοιπά. είναι χαλαρό, να υπάρχει επίθεση της μόρας. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ όταν αφήνεται ένα φως στο δωμάτιο να γίνει επίθεση της μόρας. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται σε να έχουν δεχτεί επίθεση της μόρας. Για το μέντο τελευταίο είναι προσωπικό κομμάτι του καθενός. Για το φως ξέρω ότι ορισμένα έχετε πρόβλημα. Κάποιοι δεν μπορούν με φως στο δωμάτιο. Τη μουσική επίσης κάποιοι δεν μπορούν. Θέλουν ησυχία. Αλλά δεν μιλάμε για ένταση. Μιλάμε για τέτοιο στέλνιο. Έτσι. Ούτε ή άλλως και Άμα βγείτε έξω κάπως έτσι ακούγεται. Πρέπει να στήσεις αυτή. Καλά τα έχουμε πει για τις γάτες και αυτά. Όταν βλέπει κατοικίδιο δεν γίνεται επίθεση. Αλλά το θέμα είναι, κυρίε και κύριοι, ότι επανήλθε στο προσκήνιο. Και επανήλθε τη στιγμή που σταματάνε όλα με τον κορονοϊό, υποτίθεται, και που πρέ... πρέπει να έχουμε καινούριο αφήγημα για να μας κλείσουν μέσα. Για τις λάμψεις είναι μεγάλο κομμάτι. Πέρα του Elon Musk, πέρα φώτα από, από κέντρα διασκέδασης, Πλέον μετά την επιστο... με αυτή την... τη επιτροπή του Πενταγώνου, πιστοποιείται ότι μπορεί να είναι και κάτι μη γήινο, εξωγήινο. Ε... λάμψει και η έλευση αυτών των εξωγήινων ίσω τροποποιεί και το χρώμα του ουρανού. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι κάτι κατασκευασμένο. Ειδικότερα αυτό το, το χρώμα το κόκκινο. Το, ρο, το, ροζ κόκκινο, το οποίο φαίνεται ότι είναι ιονισμένη η ατμόσφαιρα. Και τι είναι αυτό, παιδιά, εμείς είμαστε πλέον οι ακίδες. Βγαίνουμε έξω και λαμβάνουμε την κακή ενέργεια. Το χάρπ βασίζεται σε μια εφεύρεση ενός Έλληνα, του Νικόλαου Θεσσαλού, τον Νικολά Τέσλα. Δεν θα το εξηγήσουμε πάλι, Έλληνας. Έτσι, πατέρας του ήταν ο παππούς του ήταν παπάς και είχε ελληνικό όνομα. Δηλαδή, ο παππούς Έλληνας, ο πατέρας Ελληνοσέρβος, Σέρβος, ξέρω εγώ, ο Τέσλα Σέρβος. Πώς εν προκύπτει αυτό. Ο οποίος έφτιαξε τις λεγόμενες ακτίνες του θανάτου. Και μία από αυτές τις παραφιάδες της ακτίνας του θανάτου είναι το χάρο. Επειδή κάποιοι λένε πολλά πράγματα, μην μπλέκετε καθόλου τον Γιόλβα με το Χάρπ. Οτιδήποτε ξεκίνησε, ξεκίνησε από το Τέσλα. Δεν βγαίνουν τα χρόνια. Έτσι, δεν θέλω να κάνω πάλι αναφορά στον Γιόλβα, αλλά δεν βγαίνουν τα χρόνια. Ότι παρουσίασε στο βασιλιά του Χάρπ και τέτοια πράγματα αυτά. Hold Απόψη μου. Ε, πάντως, θεωρώ ότι είναι μια από τι μεγαλύτερε θεωρίε τη ο Γκιόλβα για τον ελλαδικό χώρο. Άρα, έχουμε πλέον βοέ. Επειδή εδώ πέρα μέσα με παρακολουθούν και ψυχολόγοι και ψυχιάτρε. Και πιθανώ και κάποιοι που του έχουν βάλει κάποιοι άλλοι, του λένε: Για κοίταξε τον εαυτό τρελό, κάτι τέτοια πράγματα. Ε, όχι είμαι απολύτως, έχω περάσει όλα τα τεστ, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Δεν είναι με του Φρόιντ την άποψη οι βοές. Είναι πραγματικά. Ακούγονται, ηχογραφούνται. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι θα ακούνε ότι ακούς βοές και ακούς μέσα στο μυαλό σου. Ξέρετε, το χειρότερο πράγμα που γίνεται στην πρώτη ψυχιατρική έρευνα σε ρωτάνε δύο πράγματα. Όχι ψυχολογική, ψυχιατρική. Σε ρωτάνε δύο πράγματα. Πρώτον, αν αισθάνεσαι μέσα ότι όλες τα όργανα έχουν σαπίσει. Και δεύτερον, αν πας στους στίχους και κάνεις έτσι νομίζοντας ότι κατεβάζεις κάτω έντομα και τροχτικά. Και ρωτάνε και ένα πράγμα. Αν έχει Πάρκισον ο ασθενή. Λοιπόν, αν εξαιρέσετε ελάχιστο σου πρέπει να έχετε Πάρκισον εδώ πέρα μέσα. Αν κάποιοι αισθάνεστε άσχημα αυτά, δεν... και αν κατεβάζετε από του έντομα, οι υπόλοιποι που ακούτε τι βοέ και τι ηχογραφείτε κυρίω, βέβαια, αδερφέ, δεν είστε τρελοί. Οι λαϊκιστέ, αυτοί που λένε, λένε, τα ίδια που λέω εγώ και μετά με λένε εμένα στον νομοσιολόγο, οι λαϊκιστέ θα σα πούνε είσαι του τρελού και εσύ σαν τον Κασταμονίτη. Επίσης να πω ότι εγώ νομίζω ότι σταδιακά πιάνοντας προς το Πάσχα αυτά τα φαινόμενα θα ενταθούν, το θυμάστε όσοι είστε πιο παλιοί στο προηγούμενο κανάλι που μου στέλνατε ολόκληρα πράγματα με βροχές και να, να ιονίζεται και τέτοια πράγματα να βρέχει και να είναι κόκκινος ουρανός. Γιατί πλέον αυξάνουν την ένταση, αυξάνουν την ένταση. Γιατί πλέον αρχίζουν τα χειρότερα. Δεν λέω στην τύχη ότι αυτή η χρονιά είναι φίστη και του χρόνου είναι double penetration. Γίνονται τα χειρότερα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Λέγοντας να κάνετε ομάδες που μην το θεωρήσετε πολιτικό, δεν σας λέω να κατεβείτε μετά η ομάδα Κασταμονίτηξα, εγώ, πάνω Καλαμαριάς, κάτω Καλαμαριάς. Ανταλλάσσετε απόψεις και ενημερώνεστε όλοι στο ίδιο επίπεδο έτσι Η έρπουσα σκιά που σας έχω πει πριν από λίγο καιρό που την ανέφερε και ο, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο τρένο δεν είναι η μόρα. Η έρπουσα σκιά καθοδηγεί τη μόρα. Προφανώς θα με γεμίσετε με σχόλια Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά, Δία, Έλα και τα πράγματα αλλά αυτό δεν είναι θρησκευτικό κομμάτι. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Αυτό είναι πραγματικό κομμάτι. Κάποιο υπάρχει εκεί πέρα, ο οποίο δεν θέλει το καλό μα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι UFO. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι που είναι εισάξιο με τον δημιουργό. Αλλά είναι στον αντίποδα. Είναι το γιν και το γιάν. Οπότε χρησιμοποιήστε αυτά που είπαμε στη σημερινή εκπομπή και στην αυριανή ή μάλλον όταν προκύψει κάτι γράψτε το κάτω αυτό το βίντεο. Στην αυριανή μπορεί να μην είναι το ίδιο θέμα αλλά θα χρειαστώ να μου πείτε τις δικές σας περιπτώσεις να τις κάνω μια αναφορά. Η γνώση δεν πρέπει να χάνεται. Γι' αυτό και το αφήνω σχόλια από κάτω, να μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε. <coughs> Αυτά. Κάντε, αν θέλετε, μια προσθήκη στην κοινότητα του Viper, υπάρχει κάτω στην περιγραφή, μπείτε μέσα στο Instagram, να σας ενημερώσω ότι μάλλον σήμερα ή αύριο θα είναι περατό πλέον το, το, νούμερο των ανθρώπων που μπορώ να ακολουθήσω. Οπότε με πληροφόρησαν δεν μπορώ να ακολουθήσω περισσότερο από 7.500 άτομα. Εγώ έγραφα μέχρι πρώτη με ακολουθεί, ακολουθώ. Αλλιώ σε διαγράφω. Αν φτάσω από τα 7.500 άτομα, δεν θα μπορώ. Δεν θα μου δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσω εγώ κάποιον. Θα πρέπει να βγάλω κάποιον. Πεθαίνουν εντό εγωγικών κάποιοι και να προσθέσω. Άρα, Twitter υπάρχει από κάτω. Viper κοινότητα υπάρχει που ενημερώνεστε αμέσω. Instagram επίση, τα δύο προφίλ Χρήσου Κασταμονίτη Official και Χρήσου Κασταμονίτη το δεύτερο. Η σελίδα Χρήσου Κασταμονίτη στα ελληνικά. Ερευνητή και αθρογράφο Χρήσου Κασταμονίτη. Ε, είναι 8 διαφορετικά. Instagram, ε, Instagram, Twitter, Viper, δύο προφίλ, δύο σελίδε. Και το ίδιο το YouTube. 8. Συν τα site, σύκασταμονίτη.com και ανωπέα παύλα ατραπό. .com. για το συνδρομητικό μέρος του καναλιού υπάρχει κάτω το link πατάτε είναι τρία βήματα αυτά και αν νομίζετε ότι οι τράπεζες φαληρήσανε όλα τα λεφτά σας στείλτε τα εδώ με super chat έτσι να είστε καλά καλό βράδυ καλή τύχη ο θεός των ελλήνων μαζί μας γεια σας